Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε να δούμε προτάσεις για να αλλάξουμε τα μπουκάλια, τα γυάλινα που ίσως να έχουμε στο σπίτι μας και θέλουμε να τα κάνουμε να δείχνουν σε στυλ μπαρόκ, λέω εγώ. Καλά σας τα λέω, γιατί θα το αποδείξουμε. Γελάτε. Γογό Αγριμάνη, θέλω φιλί. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαι καλά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, νιώθω βέβαια. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαι και φέτος εδώ και ειδικά από τις πρώτες μέρες που έχεις ανοίξει. Χαιρόμαστε πολύ όταν συναντάμε ξανά, γιατί κάποιοι μήνες μας έχουν χωρίσει. Μεσολάβησε το καλοκαίρι, ξανά μαζί με ανθρώπους που αγαπάμε. Και εσύ είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει την καρδιά μας και με το ταλέντο του και με την όμορφη γλυκιά διάθεσή σου και τη χαμογελάρα σου. Λοιπόν, δημιουργικό μου πλάσμα που πάντα σε αγχώνω. Ναι. Γιατί σου είπα, εγώ δεν πέρασε μια μέρα, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. στο ίδιο τέμπο, για να μην ξεσυνηθίζεις. Θα δείξουμε σήμερα κάτι μοναδικό. Πώς θα μπορούμε να αλλάξουμε την όψη του μπουκαλιού, να το κάνουμε πιο ιδιαίτερο, πιο ωραίο, εύκολα. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Με την τεχνική του. Είναι η τεχνική μπαρόκ και θα το κάνουμε με πυλό. Είναι σαν κρακελέ, τι είναι, πώς το... Είναι μαθαίνω πολλές καινούργιες λέξεις. Και αντί για χρώματα ακριλικά ή μεταλλικά, έχω επιλέξει χρώματα κυμολίες μεταλλικά, τα οποία είναι καινούρια. Λοιπόν, καινούρια λες, έτσι τα ζητάμε. Λοιπόν, χρώματα κυμολίες... Χρώματα κυμολίες μεταλλικά. Μεταλλικά. Τι θα χρειαστούμε, υποθέτω ένα γυάλινο μπουκάλι. Θα χρειαστούμε μια γυάλινη επιφάνεια. Εγώ έχω κάνει και εναλλακτικές ιδέες για να δούνε. Όσο μας παρακολουθούν, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά. Και θα φτιάξουμε το μπουκάλι, το οποίο το έχω κάνει σε στάδια για να προλάβουμε. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι σίγουρα αυτό, ναι, η αφετηρία, ναι, όλων, όπως ακριβώς το έχουμε στο σπίτι μας, άδειο και γυμνό. Και τι θα χρειαστούμε από τον πυλό, βλέπω ότι έχεις ξεκινήσει και πλάθεις. Ναι, παίρνουμε ένα κομμάτι πυλό. Αυτό που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι καλουπάκια. Τα οποία τα καλουπάκια μας βοηθάνε να δώσουμε ένα ιδιαίτερο σχέδιο για το μπουκάλι μας. Ωραία. Τα καλούπια αυτά είναι σιλικόνης καλουπάκια. Ναι, είναι σιλικόνης, τα οποία δεν χαλάνε το σχέδιό μας και μας βοηθάνε να φεύγει ακριβώς. Θα βάλω τώρα ένα εγώ, θα ξεκινήσουμε να βγάζουμε το σχέδιο και μετά θα το βάψω κατευθείαν για να μην περιμένουμε. Οπότε, το πλάθω λίγο το μπυλό. Το μπυλό αυτό πώς το ζητάμε, πολυμερικός πυλός? Ναι, είναι αυτοξηρούμενος πυλός. Αυτοξηρούμενος πυλός. Το οποίο δεν χρειάζεται ψήσιμο. Αυτή είναι όλη η ουσία. Να δείξουμε λίγο το καλούπι πώς μπαίνει μέσα. Το πιέζουμε. Και αφού το πιέσουμε, μετά πάμε στις άκριες και το σπρώχνουμε έτσι ώστε να πάρει ακριβώς το σχέδιο του καλουπιού. Ωραία, οπότε προσπαθείς να το χωρέσεις όλο μέσα σε αυτές τις εσοχές που έχει με λεπτομέρεια, ναι, όμως το καλουπάκι μας, ανάλογα με το σχέδιο που θέλουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι σαν φυλαράκια, σαν κυκλειδώματα, ναι, σαν... Και μετά το βγάζεις, ορίστε. Τέλεια. Και δίνει το σχέδιο. Αυτό πώς το κολλάς τώρα πάνω στο μπουκάλι? Αυτό τώρα το κολλάς με την αγαπημένη μας πάστα, όπως την περισσύνη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, καλά σας είπα εγώ. Ναι, τώρα όμως μπορεί να μας βλέπουν άνθρωποι που δεν μας έχουν ξαναπαρακολουθήσει. Είναι πάστα, gloss λέγεται, αυτή, η οποία είναι πάστα γυαλιού και κολλάει χωρίς να χρειάζεται να έχουμε βάλει βάση, αστάρι δηλαδή. Ή κάποια κόλλα. Είναι από μόνη της αυτή η κόλλα, μας καλύπτει σε όλα. Κολλάει, δίνει κάποια σχέδια στη γυάλινη επιφάνεια. Είναι για πάρα πολλές χρήσεις. Κολλάει ακόμα και ξύλο. Οπότε βάζουμε εδώ πέρα με το πινέλο κανονικά ή με σπάτουλα. Εμείς επειδή θέλουμε λίγη ποσότητα, το βάζουμε τώρα με το πινέλο. Το απλώνεις. Το απλώνω και το κολλάω κατευθείαν, γιατί αυτή την πάστα τη χρησιμοποιούμε κυρίως. Δεν πειράζει που ξεκόλλησε. Τη βάζουμε κυρίως στο γυαλί. Ωραία. Αυτό φαντάζομαι θέλει λίγο χρόνο για να στεγνώσει και για να σταθεροποιηθεί. Στεγνώνει και δηλαδή μπορούμε να το επεξεργαστούμε κανονικά. Κολλάει τα πάντα λες άμα ραγίζει το γυαλί, όμως δεν ξανακολλάει. Κολλάει και ξύλο ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ας μιλάμε και λίγο με αλληγορίες μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, οπότε να κάνουμε και ένα μικρό. Συνεχίζεις λοιπόν, συνεχίζεις τα ξόμπλια που θέλουμε για το μπουκαλάκι μας. Αυτό στη συνέχεια θα κολληθεί πάνω στη γυάλινη επιφάνεια με την αγαπημένη κρυσταλλική κόλλα. Ναι, κάπως έτσι. Πάστα γκλος λέγεται. Πάστα γκλος λέγεται.
Ξέραμε την πάστα φλόρα, μάλλον και την πάστα γλώσσα. Κάντε μωρέ χιούμορ, να χαμογελάτε. Κάντε μωρέ χαρές, κάντε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Πέρασα όμορφα, ξεκουράστηκα. Τέλεια. Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι. Τέλεια, μπράβο. Εσύ? Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξεκουράστηκα, αλλά καλά ήταν. Καλά ήταν. Το κοριτσάκι σου τι κάνει, η μικρή καλά σου? Καλά είναι το παιδί μου. Όσο μπορώ τη βλέπω. Τώρα μας βλέπει. Μας παρακολουθεί. Ναι. Μα θύμισε μου το όνομά της. Ειρήνη. Ειρηνάκι μου, πολλά φιλιά. Ωραία. Ωραία. Αυτό εναπόκειται στη φαντασία και στην ευχέρεια του κάθε ενός μας. Όπως θέλει κατακυρίες, να το βάζουμε. Πώς θέλει να το τοποθετήσει και να το διακοσμήσει. Μπορείς να βάλεις τα φιλαράκια. Να, ορίστε. Εγώ τα έχω βάλει εδώ στο πλάι. Mm-hmm. Μπορείς να τα βάλεις εσύ όπου θέλεις. Είναι με αυτό το καλουπάκι. Τα έχω βγάλει. Ή αντιστοίχως μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο άλλο σχεδιάκι, έτσι. Βεβαίως. Αυτό κάνει το μπουκαλάκι, το διακοσμητικό είναι μπουκάλι και πιο βαρύ, ας πούμε, πιο πεπαλαιωμένο, πιο... Είναι αυτά που δίνει το στυλ του μπαρόκ. Μπαρόκ. Τα έντονα τα σχέδια. Έχει και αυτό που είναι λουλουδάκι. Το μπαρόκ. Πέρα. Πιο επιβλητικό δεν είναι, ε? Είναι... Τα μπαρόκ έχουν έντονα χρώματα, συνήθως σκούρα. Σαν αυτό που έχεις φέρει εδώ κάτω, ε? Ναι. Αυτές τις εκδοχές της γυάλας. Λοιπόν, όσο σε δείχνεις αυτό, να δούμε λίγο και αυτά τα διακοσμητικά τα οποία μας έχεις φέρει. Διαφορετικές γυάλες ή μπολ γυάλινα, τα οποία βλέπουμε πώς μπορούν να μεταμορφωθούν. Μέσα έχεις βάλει ποτούρι, διάφορα αντικείμενα. Θα μπορούσε να είναι και μια πολύ ωραία, ένα μπολ γυάλινο για καραμελίτσες, για σοκολατάκια. Εν πάση περιπτώσει, για ό,τι άλλο θέλετε να εξυπηρετήσει και αυτούς τους σκοπούς. Αντιστοίχως, μπορεί να μετατραπεί σαν αυτή την ιδέα που μας δίνει η Γογό σε ένα πολύ όμορφο κυροπήγιο, έναν χώρο για να βάλουμε ένα κεράκι, ένα αρεσό, μπιχλιμπιδάκια, πετρούλες μέσα, όμορφα στοιχεία διακοσμητικά ή κρυσταλάκια. Αρκεί να βάλουμε τη φαντασία μας, λεπτομέρειες που μπορούν να αναδείξουν με πολύ όμορφο και στυλάτο τρόπο το διακοσμητικό το οποίο έχουμε φτιάξει, όπως ακριβώς αρέσει σε εμάς, όπως ταιριάζει στο σπίτι μας ή αντιστοίχως για να το προσφέρουμε σαν δωράκι σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Και αυτό πολύ όμορφο να το επιλέγετε. Γιατί και δεν σας κοστίζει πολύ και έχει τη δική σας ταυτότητα, το δικό σας αποτύπωμα κυριολεκτικά. Ναι, ωραία το δωράκι, τα χειροποίητα. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να δείξω είναι ότι βάζουμε την πάστα και μετά, άμα θέλουμε να το κάνουμε πιο έντονο, λίγο πιο σαγρέ, του βάζουμε άμμο, η οποία χρησιμοποιείται στο ντεκουπάζ και δίνει και βάφοντάς το, δίνει το σαγρέ στο γυαλί απάνω. Τώρα αυτό θα μείνει, ναι, δεν το φυνάξεις. Θα μείνει, το έχω βάλει εδώ πέρα για να το βάψουμε κατευθείαν, να προλάβουμε το χρόνο, απλά αυτό δείχνω τα βήματα. Γι' αυτό δεν το έχω βάψει εδώ πέρα. Για βοηθήστε μας λίγο να δούμε τη λεπτομέρεια αυτή. Το ενδιάμεσο λοιπόν είναι αυτού του τύπου που γίνεται πιο σαγρέ, πιο τραχή, πιο αδρό. Ωραία. Η άμμος βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Ναι. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε ανάλογα με το πώς θέλουμε να διακοσμήσουμε. Αν στεγνώσει, θα στεγνώσει μαζί με την πάστα, μπορούμε να το βάψουμε κιόλας. Γιατί εγώ θα το βάψω μετά. Ωραία. Είναι, το έχω βάψει εδώ πέρα. Ωραία. Και δίνει αυτό το. Mm-hmm. Γι' αυτό το κάνει. Δείξτε μου, γιατί εγώ κοιτάζω μαζί με εσένα, κοιτάζω τον χρόνο. Βλέπεις τι κάνω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βάψουμε. Οπότε βγάζουμε τα καλούπια μας, κολλάμε με την πάστα, το διακοσμούμε το μπουκάλι όπως εμείς, όπως μας αρέσει. Αν θέλουμε κάτι σε λίγο πιο ανάγλυφο ή σαγρέ, βάζουμε την άμμο και μετά βάφουμε. Βάψε, γιατί τη βάψαμε, ο χρόνος τρέχει, σου ξαναλέω εγώ. Θα με κυνηγάς και θα μου λες, Ιωάννα, δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω, να το δείξω. Όχι, όχι, όχι. Πες μου μετά από όλα αυτά τα κουνέρια που σου κάνω, χρονικά, γιατί γενικά ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Πες μου! Πάλι μου χαμογελάς! Ναι! Έτσι, γιατί για σε έχω μάθει πια! Γι' αυτό τα κάνω σε βήματα! Έτσι είναι, βρε κογό, η τηλεόραση! Τι μπορεί, πρέπει να τα πας όλα στα fast forward! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, παρακαλώ! Λοιπόν, οπότε... Το βάφω όλο... Ωραία! Έχεις διαλέξει έντονη απόχρωση σε ένα ωραίο χρώμα που είναι κάτι μεταξύ μπλε, πρασίνου, μοιάζει με αυτό το mermaid, το γοργονέτο. Τώρα από εκεί τι θα ξεπροβάλλει, τι θα ξεπηδήσει, τι θα εμφανιστεί. Να πω και κάτι που μπορεί να ζοριστούν όποιες φίλες μας το κάνουν. Αν τώρα μας βαφτεί λίγο το γυαλί, επειδή στο σημείο αυτό δεν έχει πάστα, άρα το χρώμα δεν κάθεται. Με ένα απλό ξηραφάκι ένα κοπίδι και με τον νύχι να το τρίψουμε, δεν κάθεται το χρώμα, φεύγει. Ωραία, οπότε να μην φοβηθούν ότι το βάψανε το μπουκάλι,
μπορούν να το βγάλουν. Διορθώνονται όλα, να ξέρετε. Όλα τα πάντα. Στη ζωή. Οπότε, αφού το έχουμε βάψει, το πράσινο πραγματικά. Και με κάποιο, ας πούμε, με κάποιο, πώς το λένε, όχι νεύτη ή με μηνόπνευμα, με κάτι δεν μπορεί να βγει, με ασετόν. Και με το απλό διαλυτικό βγαίνει. Και διαλυτικό. Τι ωραίο. Στα σημεία τώρα που έχουμε κάνει το σαγρέ, μπορούμε να το κάνουμε να το σκουρίνουμε λίγο για να δώσει ένταση κατευθείαν. Τώρα εγώ δεν το έχω στεγνώσει, δεν φαίνεται πάρα πολύ. Χρειάζεται να το στεγνώσεις με πισιολάκι, το αφήνεις μόνο του και περνάς στο επόμενο στάδιο, ενώ το κανονικό, όχι τώρα αυτό που δείχνουμε εμείς στη τηλεόραση που το τρέχουμε. Μπορεί να στεγνωθεί και με το πισιολάκι και μόνο του να το αφήσεις. Ωραία. Αυτά τα χρώματα δουλεύονται και μέσα στο σπίτι, είναι βαριά, ναι, είναι δουλεύονται πρόβλημα. Μέσα στο σπίτι, okay. Και είναι όπως τα απλά χρώματα και μολιές που κάναμε όλη τη χρονιά, μπορούν να δουλευτούν και σε κλειστό χώρο. Ναι, δεν μυρίζουν, δεν κάνουν κακό στα παιδιά. Καλό μόνο κάνουν γενικά και καλό θα κάνει να δούμε και τη σελίδα της φωγός μας στο Facebook, Μέρβα είναι, έτσι θα την εντοπίσετε. Με πολλές προτάσεις, με πολλά όμορφα σεμινάρια, με πολλούς συλλόγους, δραστηρίους και με πολλές κυρίως κυρίες, οι οποίες έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία διαρκώς μεγαλώνει και όμορφες προτάσεις, όμορφες δημιουργίες προκύπτουν. Οπότε τώρα στα σημεία που έχω περάσει λίγο σκούρο, έχω περάσει το δίχρωμα το χρώμα μου και του έχει δώσει όψη, μπορώ να περάσω και λίγο χρυσό για να δώσει ένταση. Εδώ δεν φαίνεται, όμως σε αυτά τα εδώ μπορώ. Εδώ που δεν έχω χρώμα, που έχει στεγνώσει μάλλον, φαίνεται. Να το. Ναι. Και άμα το κάνεις έτσι λίγο με το χέρι, απλώνει αυτό. Γιατί ενώ φαίνεται ότι είναι παχύρευστο, είναι υγρό. Βέβαια αυτό μπορείς να το κάνεις και για δώρο, όπως πολλές κυρίες κάνουν τα δικά του σπίτι, καλοκαίρι, τη ρακή που έχουμε ή κάποιο άλλο όμορφο γευστικό, εν πάση περιπτώσει, ή δίποτο, να το κάνεις και δώρο. Επίσης, βάζεις ένα κορδελάκι και είναι το δικό σου μπουκάλι, έτσι. Και τα πουλάνε και πανάκριβα. Και τα πουλάνε και. Ναι, ορίστε. Είναι ανεκτήμητης αξίας γιατί είναι δικό σας όταν φτιαχτεί από τα χεράκια σας. Αλλά όντως κοστίζουν πολύ όταν πας μεμονωμένα τα αγοράσεις για να διακοσμήσεις το χώρο σου. Μην γελιόμαστε τώρα. Εξοικονόμηση χρημάτων, φίλες μου. Ναι. Οπότε βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και με αυτή την εικόνα, με αυτό το τελικό αποτέλεσμα και με μπόλικες άλλες προτάσεις που θα μπορούσαμε να δείξουμε, αλλά βλέπεις ο χρόνος τρέχει και είναι αμήλικτο. Και εσύ πάντα θες εδώ να με αγαπάς και να με υπομένεις και να με ανέχεσαι και να μου χαμογελάς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμα φορά και θα τα λέμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί εμείς δεν χανόμαστε. Ποτέ. Λοιπόν.